Καλησπέρα, είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Άλλη μια εκπομπή κοντά σας. Να πω την καλησπέρα όμως στους φίλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τους ευχαριστώ για τα μηνύματά τους. Σήμερα, όπως ίσως έχετε ενημερωθεί, η εκπομπή μας έχει σαν θέμα την Καλλιθέα, το Δήμο της Καλλιθέας. Καλλιθέα, μια πόλη, μια ιστορία. Και ζητήσαμε τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, του κυρίου Λάζαρου Λασκαρίδη. Καλησπέρα κύριε Λασκαρίδη. Να είστε καλά, πολύ χαίρομαι που είμαστε μαζί. Ο κύριος Λασκαρίδης είναι δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, μέλος της Ενώσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, επαγγελματίας τα τελευταία 20 χρόνια, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στις εφημερίδες. 20, παραπάνω. 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 Σας μικραίνουμε εμείς. 31-32. Φαίνεστε μικρότερες γι' αυτό. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίες Αυριανή, Ακρόπολης, Γαύρος, Δημοτικός Λόγος, Ελεύθερος, Ισοτιμία, Νίκη, Παρασκευή και 13, στο Ποντίκι, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Ράδιο Αθήνα, Αθήνα 984, στους τηλεοπτικούς σταθμούς Κανάλι 29, Άλτερ 5, Τέμπο, TV Πειραιά και 7. Τον καλωσορίζουμε. Μαζί θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για την πόλη της Καλλιθέας και θα αναφερθούμε στην πολιτιστική κληρονομιά που έχει ο Δήμος της Καλλιθέας. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και με χαροποιεί και ιδιαίτερα το γεγονός. Η πρώτη μου ερώτηση είναι πότε ιδρύθηκε ο Δήμος της Καλλιθέας, πριν πόσες δεκαετίες πίσω γυρνάμε. Μου θυμίζει λίγο την debate των Αμερικανικών εκλογών που τους ρωτάνε διάφορα πράγματα τέτοιου είδους. Λοιπόν, η Καλλιθέα από τα τέλη, από την τελευταία 20ετία του 19ου αιώνα κατοικείται. Κοινότητα έγινε το 1925, τότε αποσπάστηκε από το Δήμο Αθηναίων, δηλαδή περίπου για 40 χρόνια ήταν ένα κομμάτι του Δήμου Αθηναίων. Και ως αυτόνομος Δήμος είναι από το 1933. Είναι μια πόλη όπως και η Νέα Σμύρνη, απλά δεν είναι ατόφια όπως η Νέα Σμύρνη προσφυγωμάνα. Υποδέχθηκε μεγάλο κύμα των προσφύγων του 1922 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και αυτό, αν θέλετε, διαμόρφωσε και την ταυτότητά της σε πάρα πολλά σημεία. Και από τότε πορεύεται ένας Δήμος που γιγαντώνεται. Είναι ο τέταρτος Δήμος του Λεκανοπεδίου μετά την Αθήνα, τον Πειραιά και το Περιστέρι. Και τα όρια του Δήμου. Άμα τα πάρουμε από το νότιο τμήμα, είναι συνορεύει με το Κουκάκι, δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων, τα Πετράλωνα. Κοντά στην Ακρόπολη που χτες είχαμε και το γεγονός της νέας φωταγώγης της Ακρόπολης. Ναι. Είναι το εμβληματικό σημείο του Λεκανοπεδίου η Ακρόπολη. Επεκτείνεται παραλιακά παρακολουθώντας τα Πετράλωνα, τον Ταύρο και τον Μοσκάτο φτάνοντας στην παραλία. Και από την άλλη πλευρά το διαχωριστικό της σημείο είναι η Λεωφόρος Συγκρού από το Πάντιο Πανεπιστήμιο και κάτω μέχρι την παραλία πάλι. Που η Λεωφόρος Συγκρού την χωρίζει από το Δήμο Αθηναίων στην αρχή που είναι ατόφιος ο Δήμος Αθηναίων και η πλευρά του Νέου Κόσμου, από τη Νέα Σμύρνη και από το Παλαιό Φαλήρο. Μαζί είναι ιντερνετικά τουλάχιστον, θα κάνουμε αυτή τη διαδρομή απόψε, προσκαλώντας φίλους τις επόμενες μέρες να περπατήσουν και να περιδιαβούν μέσα στα όρια του Δήμου, γιατί όντως έχει σημεία που αξίζει να δει, να σταθεί και να περπατήσει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήθελα έτσι λίγο να αρχικά να σταθούμε στα ιστορικά σημεία της πόλης, φτάνοντας προς το τέλος, ας πούμε, στο μέσο της κουβέντας μας, στην μεγάλη πολιτιστική δραστηριότητα που έχει ο Δήμος. Αλλά πρώτα σταθούμε στην ιστορία, ας πούμε, από το 19ο και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού πλέον έχει γίνει Δήμος, τι είναι εκείνα τα σημεία που αξίζει κάποιος να σταθεί μέσα στην πόλη και αναγνωρίζονται και από τους πολίτες. Τα λεγόμενα εμβληματικά σημεία, κατά κάποιον τρόπο,
είναι τα δύο πανεπιστήμια που έχει, δηλαδή στα όρια του Δήμου Καλυθέας, το Πάντιο Πανεπιστημίο ή Πάντιος όπως λέγαμε παλιά. Και νομίζω στο... είσαι από τους λίγους Δήμους που έχει δύο πανεπιστήμια. Ναι, όντως, 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 και είναι κάτι που προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε και στη συνέχεια αυτό, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, η παλιά Χαροκόπιο στο σχολή. Υπάρχουν εμβληματικά σημεία επίσης σε σχέση με την Εθνική Αντίσταση. Είναι το σπίτι το που κατά κάποιον τρόπο αποτέλεσε ένα οχυρό στην οδό Μπιζανίου, πλέον τον Μπιζάνι, πολύ ιστορικό για την πόλη. Άλλα σημεία της Εθνικής Αντίστασης, στα Περόνια, στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και Ματζαγριωτάκης. Αυτά ο Δήμος τα έχει αξιοποιήσει, δηλαδή είναι επισκέψιμα. Υπάρχουν μνημεία στα συγκεκριμένα σημεία. Αλλά δυστυχώς η Καλυθέα, όπως και παρακολούθησε πάρα πολύ τους ρυθμούς ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων. Δυστυχώς και χαθήκανε κάποια σημεία που θα μπορούσαν να αποτελούν σταθμό κάποια κτίρια, γιατί στην Καλυθέα έχουν γίνει και πάρα πολλές μικρές πτυχές της ιστορίας που τις αγνοούν οι περισσότεροι. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Όταν κάποτε κρυβόταν ο στρατηγός πλαστήρας που στην Ελλάδα γινόντουσαν κινήματα, φιλοξενήθηκε στην Καλυθέα. Μάλιστα. Τελευταία είχα, μάλιστα πριν 3-4 μέρες, μια κουβέντα. Υπήρχε κάποιος ιερέας στον Ευαγγελισμό, ο πατέρας Δημήτριος. Σας μιλάω λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πατέρας Δημήτριος είχε καταφέρει, προερχόταν από το Άγιο Όρος, δεν είναι ιστορικό για την Καλυθέα, θα σας πω πού εμπλέκεται η Καλυθέα. Προερχόταν από το Άγιο Όρος, από ένα σύντομο μοναχισμό και διορίστηκε εφημέριος του Ευαγγελισμού. Ο Ευαγγελισμός τότε ήταν μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα όπως είναι και σήμερα. Η βασιλική οικογένεια τον είχε υπό τη σκέπη της. Πρόεδρος ήταν ο Αλέξανδρος Κοριζής επί χρόνια, από το 1917, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός μετά το θάνατο του, μεταξύ από αυτοκτόνησε Ευρυπούν Γερμανία στην Αθήνα. Και αυτός ο ιερέας είχε καταφέρει και είχε κερδίσει την εύνοια της βασιλικής οικογένειας. Δηλαδή υπήρχαν από τη βασιλική οικογένεια κάποιοι που εξομολογούνται σε αυτόν. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο ιερέας, όπως αποδείχτηκε? Ήταν ο πράκτορας της Intelligence Service, ο οποίος είχε ντυθεί παπάς των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έμενε στην Καλυθέα. Δεν είναι αυτό ένα σημείο για να αναδείξουμε την ιστορία της Καλυθέας, αλλά θέλω να σας πω τι ρόλο διαδραμάτισε η Καλυθέα από γεγονότα που είναι και μικρές πτυχές της ιστορίας. Αλλά έχουν ενδιαφέρον όμως και να το κάνουμε. Ο Δήμος έχει, επειδή δεν το γνωρίζω, έχει φτιάξει ως ένα λεύκομα, ένα βιβλίο με αυτές τις πτυχές. Υπάρχει, όχι στο βαθμό που σας είπα ποιος ναι. έμενε τότε εκεί. Καλά, ναι. Υπάρχει λεύκομα που έχει εκδοθεί από το Δήμο. Γενικά η βιβλιογραφία δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη για την Καλυθέα. Υπάρχει ένα βιβλίο αναφοράς που εκδόθηκε το 1972, το Άστι της Καλυθέας. Το βρήκα στη βιβλιογραφία. Α, ναι. Το βρήκατε, ναι. Το οποίο είναι το βιβλίο αναφοράς. Βιβλίο αναφοράς, λέμε στην ιστορία, ένα βιβλίο ναι. που και άλλα βιβλία έχουν ξεπηδήσει από αυτό, δηλαδή έχουν πάρα πολλά στοιχεία. Το οποίο όμως είχε εκδοθεί στην περίοδο της δικτατορίας και αναγκαστικά δεν είχε κάποιες πτυχές της Εθνικής Αντίστασης, ειδικά όταν είχαν να κάνουν με την νεαμική Εθνική Αντίσταση. Υπήρξαν βιβλία που βελτίωσαν λοιπόν στη συνέχεια αυτό και υπάρχει λεύκωμα που επανεκδόθηκε και πρόπερση πάλι από το Δήμο Καλυθέας, που έχει συνοπτικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην Καλυθέα υπήρχε το αμαξοστάσιο των παλιών τραμ, εκεί που είναι η πλατεία Δαβάκη, το πάρκο. Σωστά, σωστά. Ναι, δηλαδή εγώ μόλις που το θυμάμαι ως εγκαταλελειμμένο αμαξοστάσιο, το οποίο έμενε η γιαγιά μου απέναντι, δηλαδή, και ήταν ένα σημείο που πήγαινα δηλαδή και έβλεπα. Όπως και τώρα τα παλιά πλυντήρια του ΙΚΑ που υπήρχαν, που τον έχουμε κάνει σε χώρο πολιτισμού και νεολαίας του Δήμου. Είναι ένας χώρος που απαλωτριώθηκε και κάναμε τον κύριο όγκο των πολιτιστικών εκδηλώσεων φέτος το καλοκαίρι. Υπάρχουν και άλλα σημεία, υπάρχουν ιστορικά σχολεία, υπάρχει σχολείο στην Καλυθέα που λέει ότι εγκαινιάστηκε επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου και Υπουργού Παιδείας Γεωργίου Παπανδρέου, δηλαδή μιλάμε στο διάστημα της τετραετίας του Βενιζέλου 28-32.
υπάρχουν κάποια σημεία. Και δυστυχώς, αν δεν ήταν αυτή η βίαιη ανοικοδόμηση της δεκαετίας του 50, θα υπήρχαν πάρα πολλά, γιατί στην Καλυθέα είχε πολύ πνευματική ζωή. Ένα μεγάλο μέρος που έχει μείνει σε επίπεδο της λογοτεχνίας, της ποίησης, η γενιά του 30, είχε ήκμαζε στην Καλυθέα εκείνο το διάστημα. Υπάρχουν κάποια σπίτια που διατηρούνται, όπως του λογοτέχνη Χατζίνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο αιώνα, στο τελευταίο τέταρτο, που υπάρχει, το έχει παραχωρήσει στο Δήμο. Υπάρχουν κάποια σημεία, αλλά δυστυχώς θα μπορούσαν να υπάρχουν. Θα κάνω και εγώ μια αναφορά, η οικία Λασκαρίδου. Είναι σήμερα η δημοτική μας πινακοθήκη. Δημοτική πινακοθήκη. Και είναι κάτι που τραβά και το ενδιαφέρον, όχι μόνο για ό,τι γίνεται μέσα στην πινακοθήκη, που υπάρχουν πάρα πολλές εκθέσεις, αλλά και σαν κτίριο. Και σαν κτίριο που συμβολίζει ένα μέσο αστικό σπίτι της εποχής. Γιατί η οικογένεια Λασκαρίδου ήταν η δεύτερη οικιστή της Καλυθέας. Και αποτέλεσαν προπομπό, ειδικά το γεγονός ότι η οικογένεια Λασκαρίδη συγκεκριμένη κατοικούσε στο Λονδίνο, του Λάσκαρη Λασκαρίδη, που ήταν ο πατριάρχης αυτής της οικογένειας. Το γεγονός μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ότι πολλοί Μικρασιάτες ήρθαν στην Καλυθέα, έχει να κάνει ότι ήταν και ο Λασκαρίδης που είχε καταβολές από εκεί, όπως υπάρχουν και άλλες ιστορικές οικίες, του Φιλάρετου, που ήταν ο πρώτος οικιστής της Καλυθέας, ο οποίος διατέλεσε και βουλευτής του Κόμματος των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου, ο Κρέμος, που ήταν και μια ναυτική οικογένεια και στο πολεμικό ναυτικό έδρασε, έχει πολλή ιστορία και η επιθυμία μας ως διοίκηση του Δήμου και εγώ που είμαι υποφορτισμένος με τα πολιτιστικά είναι όλα αυτά να τα αναδείξουμε και ακόμα περισσότερο. Γιατί θα ξεκινήσουμε και ιστορικές βραδιές, έχουμε ξεκινήσει ήδη στο Δήμο, όλα αυτά θέλουμε να τα αναδείξουμε. Θα προτείνω κάτι. Ίσως σαν μικρή ταινία ντοκιμαντέρ ή μια βιντεοταινία κάπως, ένα βίντεο πολύ προσεγμένο, ζητώντας τη βοήθεια κάποιου γνωστού σκηνοθέτη, θα μπορούσατε όλη αυτή τη διαδρομή και τις προσωπικότητες που είναι αρκετές ιστορικές προσωπικότητες να καταγραφούν, γιατί η εικόνα και ήχος πάντα. Έχω κάνει επαφή ήδη γι' αυτό. Έχω κάνει. Είμαι στο μυαλό σας, φαίνεται. Θέλω όμως να βγει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό και σε, σας περίοδο, το εύχομαι. Και σε περίοδο κορονοϊού με τα ερωτηματικά που έχει, δεν θέλω να κάνουμε αυτό το βήμα τώρα. Καταλαβαίνω, ναι. Θα το κάνουμε στην πορεία, είναι βέβαιο ότι θα το κάνουμε αυτό, αλλά στην πορεία, γιατί αν αύριο έχουμε ένα lockdown μεγαλύτερο, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αυριανή μέρα. Πολύ σωστά. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα και να δεσμεύσουμε ένα ποσό για τα χρειαστεί πολύ περισσότερα πράγματα κοινωνική πολιτική. Και εμείς, ξέρετε, τα άτομα που ασχολούμαστε με τη δημόσια ζωή πρέπει να τα κοιτάμε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά. Όχι ότι εγώ είμαι στον πολιτισμό αντιδήμαρχος, πρέπει να πάρω, να μην φέρω όμως συνδικαλιστής. Ότι πρέπει να πάρω στον πολιτισμό και άλλοι να κόψω το λαιμό τους, όπως λέμε στα αθλητικά και ακουστικά, από το Ολυμπιακός και το Εγάλαιο να κερδίζουν, να κερδάνε μάλιστα, όπως είχε ακουστεί σε μια από τις κασέτες της εποχής. Πρέπει να έχουμε μια συνολική στρατηγική για να δούμε τι γίνεται. Και θεωρώ ότι είναι λίγο πρόημο το βήμα να είμαστε καλά, να περάσει ο χειμώνας, να περάσουν τα ερωτηματικά που έχουμε στο σκεπτικό. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έχετε όμως και είναι ευτύχημα, θεωρώ, και είναι μεγάλη η επισκεψιμότητα, το ίδρυμα που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, το ίδρυμα Νιάρχος, που σε μια παρουσίαση που είχα βρεθεί, ο σημερινός πρέσβης των ΗΠΑ έκανε ιδιαίτερη ημνία, ο οποίος είναι και δεινός ποδηλάτης και έχει να τα λέει και για το Δήμο σας. Καταλήγει και ποδηλατόδρομος εκεί, ναι. Νομίζω ότι μια συνεργασία και με το Ίδρυμα, σαν υλοποιήσιμο. Υπάρχει και υπάρχει και στο πλαίσιο ενός αναπτυξιακού συνδέσμου, και θα βγουν και αυτά τα αποτελέσματα στον πολιτισμό του χρόνου τον Ιούνιο, ενός αναπτυξιακού συνδέσμου που υπάρχει με την Καλυθέα, Δήμο Καλυθέας, ο Δήμαρχος Καλυθέας ο κ. Κάρναβος είναι και πρόεδρος αυτού του συνδέσμου με τους Δήμους Παλαιοφαλήρου και Αλίμου. Θα βγει μια συνέργεια με τη λυρική σκηνή και θα δούμε τα αποτελέσματα και κάτοικοι της Καλυθέας.
είναι κάτι που θέλουμε να προχωράει διαρκώς. Και πρέπει να υπάρχει και η βούληση και από τις δύο πλευρές να είναι κάτι που να αναδεικνύεται. Γιατί η Καλυθέα είναι κατά κάποιον τρόπο ο γεννήτωρ του Ιδρύματος, γιατί ο Δήμος Καλυθέας παραχώρησε το χώρο. Σωστά, ναι. Για να γίνει γνωστό στους... αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι και εξοργισμένοι πολλές φορές όταν υπάρχουν κανάλια που παρουσιάζουν το κέντρο πολιτισμού και το εμφανίζουν ως φάληρο. Είναι Καλυθέα, είναι αυστηρά στα όρια του Δήμου. Δεν μιλάω τοπικιστικά. Μιλάω πραγματικά, έτσι. Είναι πραγματικό, ναι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο σας. Ο αγαπητός Δήμαρχος Φαλίδρου θα μας παρεξηγήσει, γιατί είναι πραγματικότητα. Και εμένα είναι φίλος μου και έχω πάντα εγκάρδιες συνομιλίες μαζί του. Μπάστε εδώ για να κάνουμε έτσι και λίγο να χαριτολογήσουμε. Το βγάζανε ως κεντρικό φάληρο. Τυπικά, μια παλιά ονομασία των Τζιτζιφιών είναι κεντρικό φάληρο. Και εδώ, επειδή βλέπω ότι σας αρέσουν και τα ιστορικά, οι Τζιτζιφιές μέχρι το 1927 ήταν κοινότητα ενωμένη με την κοινότητα Παλαιού Φαλήρου. Υπήρχε ενιαία κοινότητα, συγγνώμη, Νέου Φαλήρου. Νέου Φαλήρου Τζιτζιφιών. Ένας διαχωρισμός λοιπόν ήταν το Νέο Φάληρο, το Παλαιό Φάληρο. Συνήθως είναι γειτονικά μέρη αυτά. Λοιπόν, οι Τζιτζιφιές είναι το κεντρικό φάληρο. Αλλά ας μιλάμε με τους σημερινούς όρους. Το κέντρο πολιτισμού είναι στο Δήμο Καλυθέας, στην περιοχή των Τζιτζιφιών. Το φάληρο είναι μια απροσδιόριστη έννοια, αν πούμε ότι υπάρχουν τρία φάλιρα. Γι' αυτό μας εξοργίζει πολλές φορές όταν το βλέπουμε. Όχι από τοπικισμό, για την αποκατάσταση της αλήθειας. Ωραία. Θα ήθελα να προχωρήσω το επόμενο κομμάτι, να κάνουμε μια αναφορά επίσης στις προσωπικότητες, ιστορικές προσωπικότητες, και να πω πριν από αυτό ότι υπάρχει μια τάση σήμερα και λόγω της εκπομπής του ονόματος, το ταξίδι στον κόσμο, ο κόσμος προ-πανδημίας, υπάρχει μια φιλοσοφία ότι πηγαίνω σε έναν τόπο, όχι απλώς, ας πούμε για τη χώρα μας, να δούμε τον ήλιο, τη θάλασσα, αλλά πλέον να έχει μια δραστηριότητα, να δει κάτι. Αυτό το είδα πριν 3 χρόνια, όταν Γάλλοι οικογένειες ξεφεύγαν από τα όρια του στενού ιστορικού κέντρου και παίρνουν τον ηλεκτρικό να πάνε προς τα βόρεια προάστια ή να δούνε την καθημερινότητα και αναζητούσαν επαγγέλματα, καθημερινότητα, όπως ήταν ο Τσαγκάρης που είχαμε γνωρίσει μικρά παιδιά, άλλα επαγγελμάτα που ίσως ακόμη με το ζόρι να επιβιώνουν. Άρα, δίνοντας έτσι το στίγμα και του πολιτισμού και της ιστορίας, αλλά και των προσωπικότητων, όλο αυτό δίνει ένα κίνητρο σε έναν νέο επισκέπτη να σταθεί, να αναζητήσει, και μεγάλο εργαλείο, πάντα λέω εγώ ότι πολιτισμός, ιστορία, τεχνολογία. Έτσι. Βοηθούν στο να μάθεις κάποια πράγματα σε πρώτο στάδιο και να σου κεντρήσουν το ενδιαφέρον να τα δεις και η διεσόμαση. Και να σας πω κάτι. Είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης και όλων ημών που ασχολούμεθα με την αυτοδιοίκηση. Γιατί το επόμενο κομμάτι θα πάμε, αν δεν κρατήσουμε αυτές τις ιστορικές μνήμες, την πολιτιστική κληρονομιά, να τη μεταλαμπαδέψουμε στους νεότερους και στα παιδιά, νομίζω ότι κάπου κάτι θα χάσει. Εμείς ξεκινήσαμε από πέρσι την Καλυθέα ιστορικές βραδιές και φέτος θα τις εντείνουμε. Απλά περιμένουμε να δούμε τι μέτρο θα έχουμε με τον κορονοϊό. Γιατί τι είναι? Μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας, του ευρύτερου τόπου μας, της Ελλάδας, του ελληνικού χώρου, αλλά και τοπικά. Γι' αυτό και φέτος το καλοκαίρι κάναμε ένα άνοιγμα μεγαλύτερο από κάθε χρονιά και κάναμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης. Πολύ σημαντικό. Σε γειτονιές που δεν έχουν γίνει ποτέ εκδηλώσεις. Δεν είναι η μόστρα. Δηλαδή, ο Δήμος Αθηναίων, σας φέρω ένα παράδειγμα, ναι, για να μην πείτε ότι θέλω να πω τα επιτεύγματά μας στην Καλυθέα, δεν είναι μόνο το συντριβάνι της Ομόνοιας ή το συντριβάνι του Συντάγματος. Είναι και η πλατεία στη γειτονιά που μπορεί να είναι σπασμένες εικούνιες ή μπορεί να είναι πολύ καλές εικούνιες. Έτσι είναι και άλλοι Δήμοι, όπως η Καλυθέα και η Νέα Σμήνη. Άρα, κάθε γωνιά, ούτε πρέπει όλο τον κόσμο να τον πηγαίνουμε στο κέντρο μιας πόλης. Αναδεικνύεται το μάτι του ταξιδευτή, είναι πάντα πολύ καλύτερο. Ας σας πω κάτι προσωπικό. Εγώ
πριν πάρα πολλά χρόνια πλέον, έτυχε να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία στο πολεμικό ναυτικό στα Χανιά. Τα Χανιά τα αγαπάω πολύ, από τότε πάω σχεδόν κάθε καλοκαίρι διακοπές εκεί. Λατρεμένος. Λοιπόν, έχω μάθει κάποια χωριά που έχουν ωραίο φαγητό, ξεχωρά από τα αρχαιολογικά σημεία. Και μάλιστα πριν από αρκετά χρόνια έχω πάει με ένα φίλο, ο οποίος τότε ήταν ενεργεία δήμαρχος στα Χανιά, έχει διατελέσει και περιφερειάρχης Κρήτης και τσακωνόμαστε σε ένα μαγαζί, ποιος θα πληρώσει, έχουμε βγάλει και 2 λεφτά. Και του λέει η κυρία που έχει το κατάστημα, λέει, θα πάρω από τον κύριο, λέει, εσάς δεν σας ξέρω. Εγώ που δεν ήμουν από εκεί, που είχα το μάτι του ταξιδευτή, που ήθελα να ανακαλύψω περισσότερα. Ο άνθρωπος είχε πάει στο συγκεκριμένο χωριό, δεν είχε πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί. Εγώ είχα πάει σε ένα μαγαζί που μου άρεσε. Γι' αυτό λοιπόν το μάτι του ταξιδευτή πάντα είναι πολύ χρήσιμο. Διεισδύει περισσότερο από ό,τι διεισδύουμε οι ντόπιοι. Εγώ επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους εκτός Καλυθέας, πολλές φορές κάνουμε κάποιους μεγάλους περιπάτους και λέω, δείτε την πόλη μας εδώ, κάντε μας προτάσεις, τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να αναδείξουμε, ακόμα και ο φωτισμός ενός κτηρίου παίζει ρόλο. Μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα. Πριν 3 χρόνια ήμουν στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, οι άνθρωποι τι κάνανε. Δεν έχουν να αναδείξουν πολλά πράγματα, αναπαλαιώσαν κάποια κτίρια και δώσαν ιδιαίτερη έμφαση στο φωτισμό. Ναι. Και γι' αυτό το έχουν ονομάσει την Βουδαπέστη, που χωρίζει το βράδυ είναι καταπληκτική η Βούδα και η Πέστη, το Παρίσι της περιοχής. Είναι μία μαγεία το βράδυ να κυκλοφορείς στη Βουδαπέστη. Στο Βουκουρέστι. Επίσης, όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά πάλι κάποια κτίρια αναδείξανε με ένα ιδιαίτερο μελέτη, κάνανε προφανώς με ιδιαίτερη έμφαση στον φωτισμό. Θυμόσαστε πριν από και πολλά και νομίζω χρόνια ότι τελικά το ακούστε δεν είναι τόσο τρομερά το να αναδείξει χωρίς να κάνεις τίποτα το κτίριο, εφόσον έχεις κάνει μια συντήρηση με ένα φωτισμό. Πριν από περίπου 25 χρόνια φωταγωγήθηκε το βράδυ το Παναθηναϊκό στάδιο. Πόσο διαφορετικά δείχνει από ό,τι έδειχνε με κάποιους απλούς χαρακτήρες. Και εμείς στην Καλυθέα, ας πούμε, έχουμε έναν ιδιαίτερο φωτισμό στο Λασκαρίδι, όπως το λέμε εμείς οι Καλυθέατες, στη Δημοτική Πινακοθήκη, η Σοφία Λασκαρίδου. Είναι διαφορετικά να κάνεις τη βόλτα σου. Έχω μια ερώτηση και επειδή είναι παλιός μου συμμαθητής, προέρχεται από την οικογένεια Βαβάκη. Ναι. Υπάρχει ένα κτίριο της οικογένειας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Βαβάκη περίπου στο μέσο. Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικό ή αν. Το αγόρασε ο Δήμος. Το αγόρασε ο Δήμος. Εάν υπάρχει πρόθεση, ήταν πάντα απορία μου, αλλά επειδή είχα κάνει συζήτηση με το συμμαθητή μου και του λέω και πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη, αν είναι στο σκεπτικό του Δήμου να το αναδείξει κάποια στιγμή. Για και μιλάμε για ιστορικά μνημεία και. Το ξέρετε βέβαια από την εμπειρία σας κι εσείς, ότι ένας Δήμος δεν μπορεί να είναι να πατάει ένα κουμπί όπως μπορεί να το πατήσει ένας ιδιώτης. Σαφέστατα, ναι. Έχει αγοράσει την οικία Δαβάκη και εγώ επειδή είμαι απόλυτα ειλικρινής άνθρωπος, εγώ διαφώνησα με την αγορά της οικίας Δαβάκη. Και διαφώνησα για το εξής. Γιατί πίστευα ότι η Καλυθέα έχει τιμήσει πάρα πολύ τον ήρωα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει οδό, έχει αδριάντα, έχει και πλατεία. Και θα ήθελα η οικογένεια ίδια, βέβαια είχε ξεφύγει από τα χέρια της οικογένειας, να το δωρήσει στο Δήμο. Άσχετα από αυτό, τελείωσε η ιστορία. Η αγορά έγινε. Λοιπόν, στα σχέδια του Δήμου, που αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι να γίνει, έχει υπογραφεί και πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πολεμικό Μουσείο. Η προοπτική όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό αύριο το πρωί. Είναι να αναπαλαιωθεί πλήρως η οικία που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην οδό Δαβάκη και να γίνει ένα μουσείο με κυρίαρχο σημείο αναφορά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα είναι κάτι που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Καλυθέα, μία πόλη που έχει και μουσείο των ηρώων της ΠΕΑΝ, η οποία ήταν μία αστική αντιστασιακή οργάνωση με πάρα πολύ δράση νεολαίας. Έχει στο ενεργητικό της την ανακτήναξη του κτηρίου της ναζιστικής εσπότης οργάνωσης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά το διευθυντήριό της ήταν στην Καλυθέα και αυτό είναι το Μουσείο των Ηρώων της ΠΕΑΝ και δίπλα μάλιστα στεγάζεται και η Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου.
και είχε πάρα πολλούς νεκρούς αγωνιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία ιδιαίτερα της Καλυθέας που τα αναδεικνύουμε και θα τα αναδείξουμε στο εγγύς μέλλον ακόμα περισσότερο. Τώρα διαβάζοντας και εγώ κάνοντας μια μικρή έρευνα για τις προσωπικότητες πάνω στην κουβέντα μου γεννήθηκε το εξής, η εξής σκέψη. Ίσως κάποια στιγμή οι ιδέες ρίχνουν στο τραπέζι για να δούμε αν κατά πόσο είναι υλοποιήσιμες. Σαν ένα διαγωνισμό, να το πω, συγγραφής για κάποιες από τις προσωπικότητες που είναι αρκετές στην Καλυθέα. Είπαμε για ένα ή ίσως και δύο βιβλία ή για ένα... Έχουμε βιβλία για προσωπικότητες, δηλαδή σας φέρω ένα παράδειγμα για τη Σοφία Λασκαρίδου. Επιτρέψτε να ολοκληρώσω. Εκτός από τις προσωπικότητες, δημιουργηθεί το κίνητρο, κάνοντας ακόμη μια παρουσίαση ο Δήμος, συνολικά στην ιστορία του Δήμου, να κινήσει το ενδιαφέρον στους νεότερους να γράψουν μια ιστορία, τη δικιά τους ιστορία ή τη δικιά τους ματιά στην τότε και τώρα πόλη. Α, δηλαδή κάποιος, ας πούμε, που μεγάλωσε στην Καλυθέα του 70 να μεταφέρει τις αναμνήσεις του 50 ακριβώς, ή του 80. Είναι κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάθε πόλη. Γιατί για τα ιστορικά ανά δεκαετία ή ανά 20 ετία έχει κάποιος κάτι να πει που θα μπορούσε να το καταγράψει και ίσως να βίσταζε, αλλά αν του δώσουμε ένα κίνητρο θα μπορούσαμε ξαφνικά να δούμε μια παραγωγή συγγραφική. Βεβαίως. Εγώ έχω ένα παιδικό φίλο, σας φέρω ένα παράδειγμα, που πολλές φορές περπατάμε στην Καλυθέα βράδυ που δεν έχει πολύ κόσμο. Σωστά. Και συζητάμε, λέμε, θυμάσαι αυτό το κτίριο, τι ήταν εκεί, και το κάνουμε ήδη quiz. Είναι μνήμες, είναι η ζωή μας όλα αυτά τα πράγματα. Και το άλλο, να το κατεβάσω ακόμη, θα μπορούσε να γίνει. Το έχω δει σε άλλο Δήμο να το κάνουν. Εν είδη παιχνιδιού ή όχι. Μπορεί να είναι ένας κρυμμένος θησαυρός, αλλά δεν ξέρω. Θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Και θα έρθω εδώ. Δεν μου τα έχετε πει. Ορκίζομαι ειλικρινά. Και εγώ. Και εγώ πραγματικά δεν σας έχω πει τίποτα. Θα γίνει πάρα πολύ σύντομα και θα έρθουμε εδώ πέρα με το αντικείμενο. Να δείτε το σύντομα. Με μεγάλη μας χαρά. Φέρουμε εδώ. Με μεγάλη μας χαρά. Πάρα πολύ σύντομα θα γίνει αυτό. Ειλικρινά θέλω να πω ότι σήμερα γνωρίζω τον κύριο Λασκαρίδη, αλλά φαίνεται ότι είμαι στο ίδιο σκεπτικό. Να σας πω κάτι. Νομίζω εγώ έτσι αποφάσισα... πλησιάζει τις μικρότερες συσκευές στις ηλικίες, μεταφέροντας την ιστορία με ένα είδος διαδραστικού παιχνιδιού ή με κάποιο άλλο τρόπο που φέρνεις πιο κοντά τα παιδιά στο να κινήσεις το ενδιαφέρον. Βέβαια. Μα αυτό είναι το χρέος μας. Όλων των ανθρώπων που ασχολούμαστε με τον αυτοδιοίκηση. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα Καλυθέατης, με 52 ετών. Αποφάσισα πριν από 7 χρόνια να ασχοληθώ με τα αυτοδιοικητικά. Δεν είχα ασχοληθεί. Και γιατί ασχολήθηκα? Γιατί ήθελα να δώσω τον εαυτό μου στη μέση. Δεν είδα ποτέ την αυτοδιοίκηση ως επάγγελμα. Γι' αυτό πιστεύω και στις θητείες πρέπει να υπάρχουν όρια στην αυτοδιοίκηση. Πολύ σωστά. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επί 45 χρόνια, 46, πριν ασχοληθώ ενεργά με τα δημοτικά, δηλαδή εννοώ να απολυτευτώ, τα έβλεπα με το μάτι του ανυποψίαστου, του απλού πολίτη. Και αυτά τα πράγματα τα οποία εντόπιζα και δεν μ' άρεσαν, γι' αυτό αναμίχθηκα με τη δημοτική ζωή για να μπορέσω να τα υλοποιήσω. Άρα πολλές ιδέες που είχα πριν είναι κάτι που μας βγαίνουν στη συνέχεια. Μικρός έβλεπα στην τηλεόραση το θέατρο της Δευτέρας. Μια πολύ επιτυχημένη. Βέβαια. Όλοι έχουμε. Όλοι αρκετή τηλεόραση. Σε τη συνεργασία με τον Δήμαρχο του έκανα την εξής πρόταση. Μόλις ανέλαβα καθήκοντα επί Δημάρχου Πολιτισμού. Του λέω, αυτό που βλέπαμε και μεγαλώσαμε θα το φέρουμε στην Καλυθέα. Και ξεκινήσαμε πέρσι στις 3 Φεβρουαρίου το θέατρο της Δευτέρας στην Καλυθέα. Φέραμε τις θεατρικές παραστάσεις που πεζόντουσαν στο κέντρο της Αθήνας με ελεύθερη είσοδο, επαναλαμβάνω, και όχι με υπέρογκα κόστη για το Δήμο, και είχαμε θεατρικές παραστάσεις που φτάναν δωρεάν κάθε Δευτέρα στους καλλιθέατες. Το ίδιο θα συνεχίσουμε και φέτος. Περιμένουμε απλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Το πράσινο φως και ευχόμαστε να συμβεί. Άρα η πόλη μας είναι η ζωή μας, είναι το χωριό μας στην κυριολεξία.
Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι που αγαπούν πολύ τα χωριά τους κάνουν πράγματα για τα χωριά τους και εμείς που αγαπάμε πάρα πολύ την πόλη μας θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για την πόλη μας. Μια και περάσουμε σε αυτό το κομμάτι των εκδηλώσεων γενικότερα, να κάνουμε μια αναφορά προ-πανδημίας σε ένα 12μηνο τι συνέβαινε στο Δήμο γενικά, τι εκδηλώσεις... Ο Δήμος Καλλιθέας είναι ένας μη φοβητσιάρης αλλά υπεύθυνος Δήμος. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου που απαγορεύτηκαν και οι θεατρικές παραστάσεις, που έγινε ας πούμε το πολιτιστικό lockdown, είχαμε θεατρική παράσταση μέχρι την τελευταία ημέρα. Όλο το καλοκαίρι, από τη στιγμή που επετράπησαν οι εκδηλώσεις, είχε ο Καλλιθεάτης με ελεύθερη είσοδο τρεις επιλογές. Είχε δύο κινηματογράφους κάθε βράδυ, συν μία πολιτιστική εκδήλωση ακόμα. Συνηθίζω να λέω για τον πολιτισμό και το πιστεύω ακράδαντα. Δεν με μιλάμε με όρους 2010-2000-1990. Ο πολιτισμός τότε για κάποιους ήταν πολυτέλεια που οι περισσότεροι είχαν τη δυνατότητα αυτή την πολυτέλεια να την εξαργυρώσουν σε ένα κεντρικό θέατρο, σε μια κεντρική συναυλία. Πλέον δεν είναι έτσι τα οικονομικά. Περάσαμε μια οχταετία σκληρών μνημονίων. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο τώρα lockdown και τις ουρές των μνημονίων. Άρα είναι χρέος μας αυτό που για κάποιους θεωρείται πολυτέλεια, να το κάνουμε ο πολιτισμός, είναι και κοινωνική πολιτική πλέον. Σωστά. Γιατί... Να φτάσει στους κατοίκους. Σας λέω, ιδρύσαμε το τελευταίο χρόνο δεύτερο δημοτικό κινηματογράφο. Φέραμε το θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα, ξεκινήσαμε ιστορικές βραδιές και κάτι πάλι που για μένα ήταν διακαής πόθος, ήμουνα... Εγώ τηλεόραση δεν βλέπω καθόλου. Ένα σύριαλ ξεκίνησα να βλέπω μόνο στην καραντίνα. Είχα 20 χρόνια να δω σύριαλ στην τηλεόραση. Ούτε καν ειδήσεις παρακολουθώ, εκτός αν είναι έκτακτο γεγονός. Το μόνο που έβλεπα κάθε χρόνο ήταν η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Γιατί συμβολίζει μια αισιόδοξη νότα για τη νέα χρονιά. Στην Καλλιθέα έχουμε μια θαυμάσια δημοτική φιλαρμονική. Δεν το λέω επειδή είναι δικιά μας, το λέω γιατί είναι ωραία. Όπως και εδώ από τη Νέα Σμύρνη, έχω μνήμες. Πιτσιρικάς προχώμουνα με τους γονείς μου, δηλαδή μαθητής του Δημοτικού, όταν έπαιζε φιλαρμονική της Νέας Μήνης κάτω από το στέγαστρο. Σωστά, σωστά. Άρα είναι ωραίες μνήμες. Λοιπόν, και καθιερώσαμε την πρωτοχρονιάτικη συναυλία με τη Δημοτική Φιλαρμονική. Ξεκινήσαμε τις ιστορικές βραδιές και έχουμε πάρα πολλά που δεν είναι τις ώρες να τα πούμε. Τώρα... Το πολιτιστικό lockdown μας απαγόρευσε να κάνουμε τα χαροκόπια, ένα νέο θεσμό που θα γινόταν αρχικά στον άγλιο χώρο του χαροκοπίου πανεπιστημίου, γιατί σας είπα η Καλλιθέα είναι μεγάλη ενιαία, δεν είναι μόνο το κέντρο της. Θα κάναμε λοιπόν γιορτή στα νότια, στα βόρεια προάστια, όπως το δεύτερο θερινό κινηματογράφο που συστήσαμε, το συστήσαμε στις Τζιφιές. Έχουμε το ρεμπέτικο τριήμερο στις Τζιφιές που θα το κάνουμε εβδομάδα και έχουμε και κάποια πλάνα και ακόμα περισσότερο από εβδομάδα να γίνει αν μας εξελιχθούν υγειονομικά όλα καλά. Νεράκι χρειάζεται, βούληση, θέληση, αποφασιστικότητα και ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που κοστίζει, πιστέψτε με πραγματικά. Και κάτι άλλο, σε όλο αυτό, επειδή από... αυτό το στούντιο έχω γυρίσει δύο φορές στην Ελλάδα και έχω ξαναμάθει ιστορία, γεωγραφία και έχω γνωρίσει ωραίους ανθρώπους. Έχω να πω ότι ένα άλλο κομμάτι είναι και το κομμάτι του εθελοντισμού που έχει μπει, υπήρχε, αλλά πιο έντονο τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι του πολιτισμού. Που πραγματικά είναι αυτή η θέληση και η αγάπη και το μεράκι, όπως πολύ σωστά είπατε, ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν. Εμείς έχουμε ανοιχτές αγκάλες και για θεατρικά σχήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα που είναι πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο ερασιτέχνης ηθοποιός είναι καψούρης, το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει. Βέβαια. Και πολλές φορές μπορεί να σου βγάλει και καλύτερο αποτέλεσμα από επαγγελματία. Έχουμε θαυμάσιους ηθοποιούς. Έχουμε τύχει με το NSTV να καλύψουμε ερασιτεχνική, αλλά στα όρια του επαγγελματισμού θεατρική παράσταση
που πραγματικά έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια και είναι σαν να την έζησα χτες. Ναι, βέβαια. Εμείς λοιπόν έχουμε ανοιχτές αγκάλες σε κάθε μορφή αναζήτησης. Έχουμε θεατρική ομάδα στο Δήμο Καλλιθέας. Ξέρετε, στο Δήμο Καλλιθέας ξεκινούν μάλιστα και όλα τώρα, από σήμερα ξεκίνησε το 2 τη νέα σεζόν. Υπάρχει θεατρική ομάδα, υπάρχει θεατρικό παιχνίδι για ανηλίκους. Υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί, υπάρχει ζωγραφική με πολύ μεγάλο εργαστήριο, υπάρχει ζωγραφική εφήβων και παιδών, υπάρχει φωτογραφία, υπάρχει αγιογραφία. Όλα αυτά είναι, τα αναδεικνύουμε και θα τα αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Χρόνια, ας πούμε, το εργαστήριο ζωγραφικής έκανε εκδήλωση σε μαντρωμένο χώρο, να το πω. Φέτος βγήκαμε στην επικάλυψη του ποταμού και συζήταγα με τον δάσκαλο, του λέω, είδες, τώρα μάζεψαμε και παραστικούς, του λέω, περισσότερους. Ο πολιτισμός είναι κάτι που έχει και το στοιχείο του ελιτισμού, αλλά πρέπει να έχει και το λαϊκό στοιχείο. Και όλα αυτά πρέπει να φτάνουν στους πολίτες, γιατί εμείς δεν κάνουμε χάρη στους πολίτες παράγοντες πολιτισμού, κάνουμε την υποχρέωσή μας και πρέπει να την εξαντλούμε στο ακέραιο αυτή την υποχρέωση. Γιατί στην καθημερινότητα του πολίτης θέλει και τις στιγμές ανάτασης ψυχής, ψυχαγωγώντας τον, δημιουργώντας εκείνες τις σκέψεις και τις αναζητήσεις, είτε είναι στο κομμάτι της μουσικής, του θεάτρου, αλλά και των εικαστικών τεχνών, που ίσως να μην τολμούσε ή να σκεφτόταν ότι ήταν μεγάλο το κόστος, και δίνεται η δυνατότητα μέσα από το Δήμο, του δημιουργεί το κίνητρο ότι μπορεί να πραγματώσει τις σκέψεις, τα όνειρά του, να πραγματοποιήσει πράγματα που ίσως να δίσταζε, αλλά τώρα το δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτές τις δράσεις να συμμετέχει. Και μαθαίνει και κάτι άλλο. Μαθαίνει κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Είναι το ομαδικό πνεύμα και η κοινωνικότητα και η κοινωνικοποίηση ατόμων που ίσως να ήταν πιο μοναχικά ή να μην, επειδή ζούμε σε μια δύσκολες εποχές, κάπως υπάρχει και λίγο η απομόνωση. Ενώ έτσι είναι και το κοινωνικό στοιχείο που δίνει ο Δήμος. Υπάρχει πάρα πολύ και δεν είναι μόνο σε οικονομικούς λόγους. Το κομμάτι της μοναξιάς είναι πολύ σημαντικό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Φέτος στους 2 δημοτικούς θελινούς κινηματογράφους, πρέπει να επαναλάβω ότι ήταν δωρεάν όλο το καλοκαίρι, κάθε Κυριακή είχαμε παιδική ταινία. Υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούσαν, αξιοπρεπώς βέβαια, παιδική ταινία, γιατί για αυτούς ήταν μια κοινωνική συναναστροφή. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Και ως άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, πρέπει να συλλαμβάνουμε τον παλμό του κόσμου. Αυτά τα μηνύματα. Πρέπει να είμαστε δίπλα στο δημότη και να το εννοούμε αυτό το δίπλα. Δεν αρκεί ένα χτύπημα στην πλάτη. Πρέπει να έχουμε τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκείνες δομές που να είμαστε πραγματικά δίπλα μου. Από χαμόγελα έχει χορτάσει ο κόσμος. Βέβαια. Δεν θέλει χαμόγελα. Την ουσία θέλει δράσεις συγκεκριμένες, κοινωνικές και πολιτιστικές. Και αυτά πρέπει εμείς να υλοποιούμε ανά πάση στιγμή. Αν δεν είχαμε την πανδημία, ξεκινώντας από το Γενάρη, πάνω σχάρη, και φτάνοντας μέχρι το Δεκέμβρη, ποιες είναι εκείνες οι χαρακτηριστικές εκδηλώσεις ο Δήμος που έχει σταθερά ότι κάθε χρόνο γίνονται? Έχουμε βελτιώσει το τελευταίο χρόνο, έχουμε ενισχύσει πλάνο, πάρα πολύ το πολιτιστικό μας πρόγραμμα. Ωραία, να τα πάρουμε από την αρχή και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να τα υλοποιήσουμε. Το ευχόμαστε. Μακάρι, μακάρι. Ξεκινάμε με την πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Από εκεί και πέρα έχουμε χριστουγεννιάτικες γιορτές, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον Ιανουάριο. Απαντώ ακριβώς στην ερώτησή σας. Οι οποίες ξεκινούν. Ας το βαφτίσουμε λίγο το πολιτιστικό καλεντάρι, ας πούμε. Ναι, από την πρώτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου και ολοκληρώνονται την παραμονή του Αγιανιού. Έχουμε πολιτιστικές χριστουγεννιάτικες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν παιδικό κινηματογράφο και όλα αυτά είναι δωρεάν στους πολίτες. Οι πολίτες στην Καλλιθέα δεν πληρώνουν ούτε μισό ευρώ για τον πολιτισμό. Πάρα ούτε πολύ σημαντικό. Μισό ευρώ. Ίσως να είστε και από τους λίγους Δήμους. Ναι, πραγματικά. Και αναδεικνύουμε τη ζωή των συλλογών της πόλης. Είναι ανοιχτό
από εμάς και το Δημοτικό Θέατρο και ο Δημοτικός Κινηματογράφος. Έχετε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Τις Καλλιθέας όλους. Όλους. Οι οποίοι βγάζουν τη δουλειά τους στον κόσμο. Συνεχίζουμε. Έχουμε το Θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα. Έχουμε ένα πληρέστατο αποκριάτικο πρόγραμμα. Από πέρσι εισαγάγαμε και τρεις νέους θεσμούς στις απόκριες. Κάναμε αποκριάτικη παρέλαση που έγινε για πρώτη φορά στην Καλλιθέα. Κάναμε μεγάλο αποκριάτικο πάρτι για όλες τις ηλικίες σε κλειστό γυμναστήριο και για πρώτη φορά γιορτάσαμε και την Τσικλοπέμπτη με τη βοήθεια του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου. Και σας πληροφορώ ότι κάναμε μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση με κόστος 1.200 ευρώ, μηδενικό. Απίστευτο. Κάναμε εκδήλωση για την Τσικλοπέμπτη με κόστος για το Δήμο 550 ευρώ. Τίποτα. Και κάναμε αποκριάτικο πάρτι με κόστος επίσης 550 ευρώ. Σε κλειστό γυμναστήριο, δηλαδή πάρτι που πέρασαν περισσότερο από 1.200 άτομα από αυτό το πάρτι. Γι' αυτό σας λέω, βούληση, μεράκι, αγάπη για την Καλλιθέα και τους ανθρώπους τους και σεβασμός στο δημοτικό δημόσιο χρήμα πρέπει να έχουμε. Αυτά. Και εμείς στην Καλλιθέα τελειοποιούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στο πολιτιστικό καλοκαίρι και φθινόπωρο. Ξεκινήσαμε και το ίδιο θα κάνουμε και του χρόνου με δύο δημοτικούς κινηματογράφους. Ξέχωρα τις εμβόλυμες εκδηλώσεις το καλοκαίρι, κάθε Τρίτη και Παρασκευή δωρεάν, όλα δωρεάν ό,τι λέμε, παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών, κάθε Πέμπτη συναυλία και εμβόλυμα θεατρικές παραστάσεις. Ταινίες πολλές από τις οποίες κινηματογραφικές πρώτες προβολής, δηλαδή ξεκινήσαμε με την Ευτυχία, που την παίζανε η θερινή κινηματογράφη. Βέβαια, εκπληκτική ταινία. Ναι. Παίξαμε και παλαιότερες ταινίες βέβαια. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην είναι ο πολιτισμός υπόθεση για λίγους. Ο πολιτισμός είναι για τους πολλούς. Άσχετα, οι πτυχές του πολιτισμού μπορεί να είναι για λίγους. Εγώ είμαι εντρυφός στην ιστορία. Μ' αρέσουν κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες. Αυτές τις λεπτομέρειες όμως υπάρχουν ειδικές βραδιές που γίνονται για να μπορεί άλλος να τις συζητήσει. Αυτό που φτάνεις και εγώ και από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως δημοσιογράφος μου λέγαν κάποιοι φίλοι, μπορεί να μου το λέγανε και να μην το πιστεύανε κιόλας, ότι γράφεις πολύ καλά. Λέω, παιδιά, γράφω απλά, δεν γράφω καλά. Θέλω να γράφω έτσι που να με καταλαβαίνει και αυτός που οριακά ξέρει να διαβάζει ένας παππούς. Αυτό πρέπει να κάνουμε στον κόσμο. Και υπάρχουν οι δυνατότητες να κάνουμε, να μπούμε και για λεπτομέρειες να εντρυφήσουμε. Άρα ο πολιτισμός πρέπει να είναι και για τους πολλούς και για τους λίγους. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι στην πόλη. Άρα η πόλη τι λέμε, ο Δήμος, η εκκλησία του Δήμου. Σωστά. Όλα αυτά πρέπει να φτάνουν έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτές είναι οι συνολικές πτυχές του προγραμματός μας μαζί με τις ιστορικές βραδιές, το ρεμπέτικο τρίμηνο, ρεμπέτικη εβδομάδα που σας είπα, γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Καλλιθέα έχει μια ιστορία στο ρεμπέτικο. Ήταν όλα τα κέντρα, ήταν η καρδιά του ρεμπέτικου, οι Τζιφιές, ο Δήμος Καλλιθέας δηλαδή. Όλα αυτά τώρα στα Χαροκόπια, ας πούμε, για πρώτη φορά ετοίμαζε η πόλη αφιέρωμα στον Άκη Πάνου, ο οποίος έμεινε για χρόνια στην Καλλιθέα και κανείς δεν τον ήξερε. Είχαμε τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με τον οποίο εγώ επέρομαι γιατί είναι και διπλή μας καταγωγή. Εγώ είμαι μικρασιατικής καταγωγής, είμαι από την Παλαιά Κύο, ο Παπαϊωάννου ήταν από την Παλαιά Κύο και εκείνος μετεγκαταστάθηκε στην Καλλιθέα μετά την μικρασιατική καταστροφή. Καλλιθεάτης επίσης, κάτοικος Καλλιθέας ήταν και ο Μαγιαντέρας. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ακόμα στην Καλλιθέα, στο φροντιστήριο που πήγαινα εγώ στην Τρίτη Λυκείου, ήταν το πρώτο σπίτι που έμεναν ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα. Δεν το ξέρουν και πολλοί Καλλιθέατες. Αυτό μόλις παντρεύτηκαν. Αυτό πρώτη φορά το ακούω και εγώ. Ναι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Αρκεί να αγαπάς αυτή την πόλη, να αγαπάει ο καθένας την πόλη του, δεν λέω. Η πόλη δεν είναι ποδόσφαιρο, να πούμε, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Σωστά. Να πούμε, εγώ είμαι ο καλύτερος από τον άλλον. Η πόλη για τον καθένα είναι σημείο αναφοράς. Και έτσι κρατάμε και τον κόσμο στις πόλεις. Γιατί πολλές φορές
κάποιες πόλεις που μειονεκτούν αναγκαστικά πηγαίνουν στην διπλανή ή στην παραδιπλανή πόλη. Άρα, και λέω κρατάμε, φυσικά ένας άνθρωπος δεν περιχαρακώνεται στα όρια ενός δήμου, ούτε κανείς έχει αυτή την επιδίωξη. Αλλά τουλάχιστον από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να είναι εκείνο το βράδυ, εκείνο το απόγευμα στο δήμο του, να του έχει επιλογές το τι θα κάνει. Πάντα λέω σε φίλους και γνωστούς, είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Και οτιδήποτε κάνεις να έχεις επιλογές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ευχή που δίνω πάντα σε όλους. Και επίσης αυτό το να περιβιαβεί κάποιος στα στενά και να ξέρει ότι κάτι θα συναντήσει. Μα ένα μαγαζάκι, μα κάτι. Ξέρετε τι άλλο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε που το lockdown μας σταμάτησε. Του Άι Γιάννη θα κάναμε τον κλείδωνα. Θα ανάβαμε φωτιές σε γειτονιές της πόλης με πρωτοβουλία του Δήμου. Μια γειτονιά του κάνει μόνη της την καλύτερη και αυτή μας έδωσε το έναυσμα. Με μουσική, με συγκρότημα, σε διαφορετικές γειτονιές την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Τις φωτιές, πώς έλεγε το τραγούδι. Ανάβουν τις φωτιές στις γειτονιές. Του Αγιάννη, πόσα ξέρεις και μου λες, πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει. Θα το κάνουμε πρώτα ο Θεός τον Ιούνιο του 2021. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε λόγω του lockdown τον Επειδή Ιούνιο το 2021 είναι ένα σημείο αναφοράς για τη χώρα μας, υπάρχει κάποιο σκεπτικό, αν όλα πάνε καλά, να κάνει κάτι και ο Δήμος Καλλιθέας για τα 200 χρόνια. Πέραν των εκδηλώσεων που θα γίνουν των συγκεκριμένων για αυτή κατά αυτή την επανάσταση, είμαστε σε επαφή με την Επιτροπή του Εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και εκεί κάποια θα γίνουν σε συνεργασία με την Επιτροπή να δούμε πώς θα ξεδιπλωθούν και οι προτάσεις της και οι κινήσεις της. Το νόημα της Επιτροπής, αυτό που ζητούσε από δήμους ή από άλλους φορείς ιδιωτών, π.χ. συλλόγους κλπ, ήταν να καταθέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, έχοντας και τοπικά χαρακτηριστικά, με τρία κεντρικά σημεία, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Καλλιθέα το 1821 δεν υπήρχε, όπως σας είπα, η κοινότητα έγινε τα τελευταία 20 ετία του 19ου αιώνα, άρα δεν υπήρχε. Φυσικά υπήρχε πέρασμα από την Καλλιθέα. Η μάχη Αναλάτου που έγινε τα πρώτα μεταπαναστατικά χρόνια, που είναι από την περιοχή του νέου κόσμου ξεκίνησε, έφτασε μέχρι την Καλλιθέα, έφτασε με τη σημερινή Καλλιθέα μέχρι τότε. Εμάς λοιπόν το στοιχείο που κατά κάποιον τρόπο έκανε την Καλλιθέα να ξεχωρίζει, παρότι δεν έχει σχέση με αυτό το γεγονός επανάσταση του 21, είναι το ρεμπέτικο. Και γι' αυτό έχουμε καταθέσει συγκεκριμένο φάκελο στην Επιτροπή, από κοινού με την Επιτροπή, αν μπορέσουμε να διοργανώσουμε ένα πολύ μεγάλο πλάνο εκδηλώσεων σε σχέση με το ρεμπέτικο. Που αυτά βρίσκουν και μια πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή το ρεμπέτικο τραγούδι είναι το δημόδες τραγούδι της επαναστατικής περίοδου. Το δημόδες όχι με την έννοια ότι τραγούδαγε όλος ο Δήμος, αλλά είναι το τραγούδι που ξεπήδησε από το λαό πάλι και αυτό. Σωστά, και έφτασε, γιατί το ρεμπέτικο πέρασε πολλές διακυμάνσεις. Από απαγορευμένο μέχρι το να μπήκε στα σαλόνια, το μπουζούκι σε κάποια φάση, μπήκε την εποχή ας πούμε του Χιώτη για να είμαστε πιο συνοπτικοί στη συζήτηση που κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν. Και το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Τι γίνεται το ρεμπέτικο τραγούδι. Φιλοδοξία μας λοιπόν με το ρεμπέτικο τραγούδι, επειδή η Καλλιθέα ήταν σημείο αναφοράς για την Αττική τουλάχιστον, για την Καλλιθέα, γιατί αντίστοιχο σημείο του ρεμπέτικου ήταν η Νέα Ιωνία στο Βόλο. Επειδή λοιπόν η Καλλιθέα έπαιξε αυτό το ρολό, φιλοδοξούμε μέχρι και συνέδριο να γίνει για το ρεμπέτικο στην Καλλιθέα. Πανελλαδικής ευθύς με συμμετέχοντες και όλα αυτά. Εδώ είμαστε πάντα τα υγειονομικά ερωτηματικά μας υπάρχουν. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και σε συνεργασία με την Επιτροπή 1821-2021 και είμαστε εδώ με σηκωμένα τα μανίκια για να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Ευρύτερα
οι δράσεις του Δήμου και στο κοινωνικό κομμάτι και στον αθλητισμό, γιατί η νεολαία είναι εδώ. Και προπανδημίας και στην πανδημία και θα συνεχίσει να υπάρχει και να αναπτύσσεται και έχουμε και, και έχει και μεγάλη ιστορία στο κομμάτι του αθλητισμού επίσης η Καλλιθέα. Να κάνουμε και μια μνήμα σχετικά με τον αθλητισμό και στην Καλλιθέα, γιατί είναι κομμάτι και του πολιτισμού ο αθλητισμός. Σαφέστατα. Και ειδικά τα σωματεία της Καλλιθέας που έχουν και κάποιες ιδιαίτερες στοιχές, όπως πολύ μεγάλη ιστορία και ο Πανιώνιος στην Νέα Σμύρνη, δηλαδή. Και προσωπικά ως πρόσωπο θλίβομαι για την πορεία που έχει σήμερα ο Πανιώνιος και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί δυστυχώς έμαθα και στο μπάσκετ ότι... Δυστυχώς. Λοιπόν, η Καλλιθέα στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, μια ποδοσφαιρική ομάδα, και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πρέπει να καταλάβουν και το εξής, που το καταλαβαίνουν νομίζω όλοι. Τι είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα για μια πόλη? Ουσιαστικά είναι ο πρεσβευτής σου στην υπόλοιπη χώρα, πολλές φορές και στην Ευρώπη. Πρεσβευτής είναι. Δηλαδή, ο άλλος ακούγοντας την Καλλιθέα, αν αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία στη Super League που θέλουμε να φτάσει πρώτο ο Θεός, διαφημίζεται την Καλλιθέα. Ο Πανιώνιος δεν διαφημίζει τη Νέα Σμύρνη. Βέβαια. Άρα είναι ο πρεσβευτής μας. Και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι παίζει αυτό το ρόλο. Λοιπόν, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία στην Καλλιθέα, η ομάδα της Καλλιθέας, η ομώνυμη, θα αγωνιστεί στη Football League, που έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια από την καριέρα της. Θέλουμε να την ξαναδούμε και στην πρώτη τάξη κατηγορία. Και χρέος και εμάς του Δήμου, που γίνεται σε σημαντικά μεγάλο βαθμό και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, είναι να τη βοηθήσει όσο μπορεί. Έχουμε στο μπάσκετ τον Έσπερο. Μεγάλη ιστορία. Που η Καλλιθέα, ο Έσπερος με πολλά χρόνια συμμετοχή στην Α1, η Καλλιθέα ποδοσφαιρική ομάδα ιδρύθηκε, γι' αυτό έχει τα πέντε αστέρια, είναι η πεντάστερη, μία από τις πέντε ιδρυτικές ομάδες συνιστώσεις, ας πούμε, για να πούμε με πολιτικούς όρους σημερινούς, ήταν ο Έσπερος. Και ο Έσπερος το καταστατικό του έχει ότι πλέον ότι δεν μπορεί να έχει ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως και η Καλλιθέα δεν μπορεί να έχει μπασκετικό τμήμα. Λοιπόν, ο Έσπερος ανέβηκε η σημερινή διοίκηση από έναν καθόλου άξιο πρόεδρο, τον απόστρατο ναύαρχο του λιμενικού, τον κύριο Φουστάνο. Την ανέβασε την ομάδα από τα τοπικά, είναι στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Έμεινε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάει ακόμα καλύτερα στη συνέχεια. Και όλα αυτά, ξέρετε, και ακόμα και οι μικρότερες ομάδες που έχουμε στην Καλλιθέα, είναι απασχόληση για τα παιδιά, αγάπη και ανάπτυξη ο αθλητισμός. Βέβαια. Και δεν είναι ευχολογία, σας μιλάει ένας ενεργός φιλάθλος. Βρίσκομαι από 6 χρόνων στα γήπεδα και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο. Μ' αρέσει και παρακολουθώ. Η Καλλιθέα δεν έχει ομάδα πόλο. Θέλω να αποκτήσει κάποτε ομάδα πόλο. Εγώ, Ολυμπιακός που είμαι, σε κεντρικό επίπεδο παρακολουθώ το πόλο του Ολυμπιακού και στο τμήμα των ανδρών και στο τμήμα των γυναικών. Υπάρχουν αθλήματα λιγότερο λαοφιλή σε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά που πρέπει να τα αναδεικνύουμε παντού. Και πάρα πολύ θα ήθελα μια ομάδα της Καλλιθέας, ο Φίνικας Καλλιθέας το έχει και στο καταστατικό του με τον Ολυμπιακό Καλλιθέας που είναι αδερφά σωματεία, πολύ θα ήθελα να αποκτήσουμε ομάδα πόλο στην Καλλιθέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα αθλήματα να αφήνουμε παντού όλα τα λουλούδια να αρθίσουν και να δημιουργούν. Και να σας πω, στενοχωριέμαι πάρα πολύ και προ κοροναϊού που βλέπω άδεια γήπεδα. Όλοι, πολλές φορές βέβαια είναι και στη τσουκτερό το εισιτήριο, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ίδιες οι ομάδες, οι οποίες βέβαια δεν έχουν και πολλά έσοδα, έχουν και τα δικαία τους οι άνθρωποι που διοικούν τις ομάδες. Πολύ θέλω να ξαναδώ και γεμάτα γήπεδα, άσχετα με τον κορονοϊό. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι, ήμουν πιτσιρικάς, δηλαδή ήμουν 10 χρονών. Και έχω πάει μια φορά, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει στη Χαροκόπου, είμαι χαροκοπιώτης δηλαδή, της αυτής της γειτονιάς Καλλιθέας,
και παίζανε στο γήπεδο της Καλυθέας, πρέπει να ήταν να ήμουν 10-11 χρονών το 1978-79, γυμναστικός σύλλογος Πετραλώνων, μη καλυθεάτικες ομάδες, Αγία Παρασκευή. Είχες πληροφορώ, είχε 1500 άτομα. Τώρα, στο γήπεδο της Καλυθέας, δεν πάνε ούτε στους αγώνες της δικιάς μας ομάδας, δηλαδή τόσο. Είναι ωραίο να βλέπεις κόσμο στα γήπεδα. Γιατί και ειδικά σε μικρότερες κατηγορίες, ξέρετε που πολλές φορές γνωρίζεις παίκτες και είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύονται και παίκτες από τη γειτονιά σου. Καλυθέα έχει κάποιους λίγους ποδοσφαιριστές. Ένα παιδί που είναι στην Καλυθέα παίζει για τρίτη χρονιά στην ανδρική ομάδα και είναι εντελώς από τα σπλάκνα της ομάδας. Τον αγαπάει όλη η εξέδρα, είτε βασικός παίζει είτε αλλαγή. Γιατί λέει, σου λέει, είναι ένα παιδί δικό μας, είναι η γειτονιά μας. Γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο να μην υπάρχουν ποδοσφαιριστές από τη γειτονιά που να αγωνίζονται στις ομάδες που είναι σε εθνικές κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο. Εγώ σε ένα άλλο άθλημα, το handball, όχι ως παίκτης αλλά ως φίλαφος ακολουθούσα, επειδή ακόμη και μέχρι σήμερα έτσι από ρομαντισμό και αγάπη για το άθλημα ασχολείται ο αδελφός μου, αν και έχει φτάσει στα 54-55. Ο Θρίαμβος Νέο Κόσμο ήταν. Και υπάρχει ο Θρίαμβος. Ο Θρίαμβος, βέβαια. Και ερχόμαστε. Στο ποδόσφαιρο έχει παίξει και δεύτερη εθνική ο Θρίαμβος. Ναι. Το θυμάμαι αντίπαλο της Καλυθέας. Πολύ σωστά. Αλλά έχει βρεθεί, ας πούμε, και στο γήπεδο του Έσπερου να παίζει handball. Και όντως αυτή η εικόνα του κόσμου υπήρχε τότε, τη δεκαετία του 90 πάνω σχάρι. Ακόμη ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο και σε άλλα αθλήματα. Και το 80 μπορώ να σας πω ακόμα περισσότερο. Ναι. Και μάλιστα σε ένα άθλημα που άρχισε σιγά σιγά λίγο να αναπτύσσεται το handball, γιατί κάποτε ήταν οι παίχτες, οι διαιτητές και εγώ η εξέδρα. Το έχω βιώσει και αυτό στα περισσότερα γήπεδα του νομού Αττικής, γιατί έχει τύχει να τα γνωρίσει τα γήπεδα σε αυτό το άθλημα. Και όντως, και μου είχε τύχει στο Χαϊδάρι, ήταν επειδή στην ένταση του παιχνιδιού είπα, μα κύριε Βιτάς, εγώ χωρίς να βρίσω. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Δεν είναι πέναλτι. Πόσο αδυνατό να το πιστέψω ότι του μιλήσατε τόσο ευγενικά το διαιτητή. Το είπα πιο έντονα, εντάξει. Εκδιώχθηκα ως τραμπούκος. Και ήμουν εγώ και άλλοι δύο. Δεν είμαστε πολλοί. Ήταν από τις αστείες στιγμές ως αθλητής. Είναι και όταν δεν έχει το στοιχείο της ακρότητας, είναι και ομορφιά στο γήπεδο. Δηλαδή, έχω δει αγώνα ποδοσφαιρικό τοπικό να φωνάζουν που παλιά φορούσαν όλοι οι διαιτητές μαύρα. Να δίνουν κατάρα στον επόπτη, να μην βγάλεις ποτέ τα μαύρα από πάνω σου. Όχι ότι είναι ωραία όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων είναι από τα παρααθλητικά, δηλαδή που συμβολίζουν και. Να πούμε όμως και μια άλλη ωραία εικόνα που βλέπαμε γονείς με τα παιδιά, είτε στο βόλι, είτε στο μπάσκετ. Και ευτυχώς συμβαίνει σε διάφορες γειτονιές. Εύχομαι και στη Καλυθέα να μετά την πανδημία να περάσει αυτό το γεγονός που εγώ είμαι πιο αισιόδοξος. Χρειάζεται να προσέχουμε, αλλά να μην φοβόμαστε. Και θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα από την εκπομπή. Πρέπει να προσέχουμε, αλλά να μην φοβόμαστε. Δεν έχω πλήρη στοιχεία να σας δώσω για τα αθλητικά σωματεία της Καλυθέας, πώς ξεκίνησαν τα εφηβικά και τα παιδικά του τμήματα, γιατί δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει κιόλα ακόμα, αλλά για τον πολιτισμό που είναι το κομμάτι που δουλεύω, που έχω μια πλήρη εικόνα. Σας πληροφορώ ότι εμείς τα τμήματα αριστεχνικής δημιουργίας που ξεκινήσαμε, δηλαδή ξεκινάμε τώρα, ναι, τη ζωγραφική, τους παραδοσιακούς χορούς, την αγιογραφία, τη φωτογραφία, την κεραμική. Όλα αυτά βλέπω ότι ο κόσμος είναι ελάχιστα κουμπωμένος, δηλαδή οι συμμετοχές που έχουμε στον κόσμο είναι περίπου, πλησιάζουν το περσινό νούμερο. Στο 2, σας φέρω ένα παράδειγμα, ίδιο με το περσινό νούμερο. Δηλαδή, ο κόσμος, ναι, αναζητά μια διέξοδο. Άρα, εμείς πρέπει να έχουμε όλα τα εφόδια και να θωρακίζουμε τον κόσμο και να μην τον αποτρέπουμε από αυτά. Γιατί εμείς ξεκινάμε τα εργαστήρια ερασιτεχνικής δημιουργίας, ξεκινάμε με θερμομέτρη. Στέλνω υπάλληλο στην πόρτα, θα θερμομετρεί με το χειρόστρο. Άρα όλα αυτά, άμα γίνονται και στον αθλητικό τομέα και σε όλα αυτά που ξεκινήσατε, θα πάμε σε καλά αποτελέσματα. Γιατί τον κορονοϊό, το σημαντικότερο απ' όλα, γιατί πολλές φορές, ξέρετε,
Ο φόβος είναι και κακό συμβούλος. Το κυρίαρχο, όπως και στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι να σεβόμαστε τον άλλον, παρά να το φοβόμαστε. Πολύ σωστό. Έτσι πρέπει να κάνουμε και σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε καλά. Μακάρι δηλαδή να έχουμε όλη την υπευθυνότητα. Γιατί έχουμε ευθύνη και όλοι οι φορείς της δημόσιας ζωής. Δεν είναι μόνο ατομική ευθύνη, είναι και η συλλογική ευθύνη. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε προς το τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λασκαρίδη. Να μείνουμε σε αυτό σαν μήνυμα, να προσέχουμε, να τηρούμε τα μέτρα υγείας και προστασίας για εμάς, αλλά να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, σεβόμαστε τον εαυτό μας, σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, να μην φοβόμαστε και ευχόμαστε πολύ σύντομα να δούμε αυτές τις ωραίες προτάσεις, ιδέες να υλοποιούνται από το Δήμο της Καλλιθέας, από το κομμάτι του πολιτισμού, την προσφορά που θα έχει... Θα δείτε από την επόμενη μέρα που θα σταματήσει το πολιτιστικό lockdown. Εγώ θέλω να πω ότι έχει και μεγάλη δράση και η κοινωνική πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος της Καλλιθέας. Σημαντική παρουσία στην καθημερινότητα του πολίτη της Καλλιθέας. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ανεβάζει την ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη. Αυτός είναι ο κυρίαρχος στόχος μας και την περίοδο του lockdown γίνανε πάρα πολλά θετικά δείγματα και έδειξε ετοιμότητα ο Δήμος σε όλα αυτά. Και να σας καληνυχτήσω, να σας υποσχεθώ ότι την επόμενη Πέμπτη πάλι την ίδια ώρα θα είμαστε μαζί με ακόμη μία πολύ ωραία παρουσίαση. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.